Δήλωση, δήλωση. Δήλωση, ωραία. Όχι, έτσι, εμείς τον... Από ό,τι ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πριν ένα διάστημα είχα χαζώσει από το ζάχαρο και από διάφορα άλλα προβλήματα που είχα. Χάζωσα, παλάβωσα. Αυτά ξέρετε και τα ακούσατε, το ξέρετε. Αν θέλετε διευκρινιστικά θα σας το πω. Αλλά από αυτή τη χαζαμάρα που εγώ μετά τον Καντερέ βγήκα και επανήρθα στα λογικά μου. Πήγε Καντερέ. Να παλαβώ τον Καντερέ, στον Καντερέ πάει. Έχω να σας πω ότι τα ταφικά μνημεία από 12.400 κατέληξαν στα 6.400 με κάθε ανοχή. Γιατί κανένας πρόεδρος δεν ξέρει σήμερα πόσα μνημεία είναι στο χωριό για χάλασμα. Ξέρω και ούτε ξέρουν πόσα είναι. Πόσα μέτρησες. Άσε πόσα με πόσα είναι, δεν ρωτάει. Σε παρακαλώ. Τι λοιπόν, σε παρακαλώ. Ακούστε κάτι. Θα εσύ θα πεις πρώτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην με κόβει το τουνεπό. Εγώ θα πω πρώτα. Πέρυσι χαλαστήκαν 45 μνημεία και πληρώσαμε 12.500. Και τα 6.400 δεν θα πάνε για τα μνημεία, γιατί 61 μνημεία είναι να χαλαστούν σε όλα τα χωριά. Τα 100 συν ΦΠΑ είναι πάρα πολλά. Ποιο δεν μπορεί να το δειχτεί. Πόσα είναι τα δικά μου. Σε 12 χωριά τώρα με τρία νεκροταφεία τον εγχώρι. Ναι. Είναι μόνο 60. Τι 60. 20 στάφη είναι στο χωριό. Στα τρία νεκροταφεία. 20 στάφη να βγουν. Ναι. Ναι. Όχι. Οι 20 είναι για να χαλαστούν. Όσοι είναι να ξεδαφτούν. Υπάρχουν είναι για χάλασμα μιλάω. Έχουν εξαφιαστεί και πρέπει να χαλαστούν τα μνημεία. Αυτά μιλάμε. Τα όλα τι θα εκταφιαστούν που πρέπει να εκταφιαστούν. Αυτοί μετά από πόσα χρόνια θα εκταφιαστούν. Όχι ρε, γιατί μετά μπορεί να είναι φέτος ρε. Μπορεί να τα παίρνεις και έχουν ένα τώρα δεν μπορεί να εκταφιαστούν. Λοιπόν, η νατούρα για την οποία δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ βάρκα κατά τα λεγόμενα αυτούς που είναι στην άκρη, στη λίμνη. Οι κλαδονομές από 36.000 που εγώ σαν παλαβός πετούσαμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύρια κυβικά μπάζα από τα νεκροταφεία και μας τύχησαν 36.000. Φέτος δεν θα πετάξουμε αυτά τα μπάζα γιατί δεν θέλουμε να φτιάσουμε φράγμα, δεν γίνεται το φράγμα μόνο το δικό μας. Πήγαμε στις 22.000. Φρεάτια, πρόπερσι είχαμε 22.000, πέρυσι είχαμε 16.000, φέτος θα γίνουν με 6.000 και είναι πολλά. Συντήρηση πότισμα γηπέδων, πήγαμε 8.000. Δεν είναι από 15, αυτό πρέπει να λέμε την πραγματικότητα. Μπαίναν και για κάποια έξοδα, τώρα αν τα άδωναν ή δεν τα άδωναν τα λεφτά δεν ξέρω. Ήταν για τις γυμναστές. Πότισμα δεντροστοιχείων. Ήταν 5.000. Παράγωγες. Αυτό είναι παράγωγες. Δεν με νοιάζει, δεν ήταν. Δηλαδή αυτό του λες. Δεν με νοιάζει. Πότισμα δεντροστοιχείων. 5.000. Οι φτέρες στο νεοχώρι δεν γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι έστω του νεοχωρίου αν ποτίζαμε τη φτέρη για να φτιάσουμε στρώματα παλιό καιρό. Φέτος δεν θα ποτιστεί, θα ξεραθούν οι φτέρες. Πώς. Ποτίζουν οι φτέρες. Δεν ξέρω. Μήτσο, όταν έχει δέντρα στη φτέρη, συγγνώμη. Όχι. Η δεντροστοιχεία από εκεί μέχρι το τελικό κύβο αυτή δεν είναι δροστοιχεία. Όχι. Μην εκτίθεται. 3.000. Δεν υπάρχει δέντρα. Δεν θέλω πότισμα αυτά. Δεν θέλω πότισμα αυτά. Στον Άγιο Νικόλαο υπάρχει χλωροτάπετας Γιώργο, που είσαι πληθυσμόρη. Υπάρχει χλωροτάπετας στον Άγιο Νικόλαο και ποτίζονταν 500 ευρώ. Στη Πελάγια. Στον Άγιο Γεωργίου. Στη φτέρη ξέρουν. Ποτίζουν τα φτέρη. Τα δέντρα είπα. Ποια δέντρα. Με διαδικασία νόμιμη κτλ. Καθορισμός έπληκτων οικιμών. 12.400. Όλα τα χρόνια αυτά μία φορά πήγε το αυτοκίνητο τον Ντονούλα και το φορτώσαμε με το τσαπάκι του Δήμου. Πουλάμε. 100.000 ξοδεύτηκαν. Άρση καταπτώσεων. 12 και 12. 24. Πάνε και αυτά.
Αγορά αυτοκινήτου 48.000, πάει αυτό. Όλα αυτά τα λεφτά είναι 126.900. Πώς θα λειτουργήσει ο Δήμος που φοβάνταν ο Παπουτσής. Έφυγε. Φοβάνταν μήπως δεν θα γίνουν οι εργασίες. Πώς θα γίνουν οι εργασίες, Βασίλη. Αυτά τα πρότεινε ο Δήμαρχος. Θα απαντήσω. Θα γίνουν οι εργασίες, Βασίλη. Γιατί δεν θα πετακτούν τα μπάζα από τα νεκροταφεία. Και, τα ταφικά μνημεία θα πρέπει να βρουν τα μπάζα έξω από το νεκροταφείο και να τα πετάξουν τα δικά μας τα μηχανήματα, να στοιχίζουν τα μισά λεφτά. Δεν χρειάζεται 100 ευρώ το κάθε, 6 τόνι το κάθε μνημείο. Δεν ξέρω τι. Ο Λέοντης... Εξτόνι το μνημείο είναι κανένας λάθος, πάψε. Εξτόνι το κάθε μνημείο είναι στη μελέτη. Εγώ δεν κάνω λάθος, επειδή δεν τέλεσες και αντιδήμαρχος και δεν γνωρίζεις τίποτα. Πολιτισμού είμαστε, δεν είμαστε. Πολιτισμού είναι για αυτό. Δεν είναι αφορά. 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 Άρα για να ξέρετε και κάτι ακόμα, από αυτά τα ποσά, κάποια ψίχουλα διατίθενταν και για τα ειδικά μεροκάματα. Δεν θεωρώ ότι οι αντιδήμαρχοι πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν έχουν δείξει κάποια κουβαρδαλίκια μέχρι τώρα να πληρώνουν από την τσέπη τους. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ωραία. Ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος, πούμε ότι ξέρει για να έχουμε μια πρόσφαση. Θα προχωρήσουμε στο τρίτο θέμα.